προσπάθεια να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, ακόμα και ο λόγος του μίσους, ο οποίος ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολύ ανησυχητική πορεία σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σαφέστατα υπάρχουν αντιδράσεις από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Είναι όμως μια εναρμόνιση με το κοινωνικό δίκαιο, είναι υποχρέωση της χώρας να προστατεύσει την κοινωνική ζωή. Άρα νομίζω ότι στο τέλος ότι ενδεχομένως οι αντιδράσεις να κοπάσουν και να προχωρήσουμε σε μια σημαντική νομοθετική. Παράλογο θεωρείτε τις αντιδράσεις. Υπήρξε και μια επιστολή από τη Μικρασιατική Στέγη που ζητάει να αναγνωριστεί και η σφαγή στη Μικρή Ασία. Όπως υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις που δεν έχουν άδικο σε αυτά που λένε. Είναι ουσιαστικά όχι μόνο από τη Μικρασιατική Στέγη, είναι και ένα ζήτημα το οποίο 38 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που του ζητάνε για τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας, ακόμα και της Μέσης Ανατολής, να έχουν την ίδια νομική προστασία που έχουν για την άρνηση της γενοκτονίας των ποντίων, των αρμενίων και του ολοκαυτώματος. Να πούν και τα τρία δηλαδή, να είναι ποινικά κολάσιμο το να αρνήσει το ολοκαύτωμα. Πού θα τελειώνει το αντιρατσιστικό και πού θα ξεκινά η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης? Καλά. Το αντιρατσιστικό θα κατατεθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Το καινούριο αντιρατσιστικό είχε ήδη κατατεθεί, αλλά ο ίδιος ο δικαιοσύνης το απέσυρε λέγοντας ότι θέλει να το επανεξετάσει το ζήτημα λίγο πιο προσεκτικά. Προφανώς και η επιστολή των συναδέλφων που βρεθούν στην αντιδράση και όλες οι άλλες αντιδράσεις θα συμπεριληφθούν στην μελέτη που θα κάνει το ίδιο δικαιοσύνης. Θα δούμε πού ακριβώς, τέλος πάντων, με τι ακριβώς ζητήματα και τι τέλος πάντων χαρακτηρίζει ποινικά κολάσιμο.